Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε εδώ στο Φόρουμ των Δελφών μετά την παρουσίαση της ειδήσης που μας έδωσε η Βίβια Μπουζάλη της Μυτιλινέως. Ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα ενότητα πώς η τεχνολογία μεταμορφώνει τη ζωή στις πόλεις. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Γιάννη Ξηφαρά, Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών. Έχουμε τον Δημήτρη Παπαστεργίου, Δήμαρχο Τρικάλων. Έχει αφήσει το στίγμα του όσον αφορά τις έξυπνες πόλεις. Άρα περιμένουμε να μας δώσει κάποιες έτσι ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Τη Σέβη Βασίλευα, Vice President, Αντιπρόεδρο και Γενική Διευθύντρια της Visa Greece, στην Κύπρο, το Ισραήλ, τη Μάλτα και βέβαια στην Ελλάδα. Και έχουμε μαζί μας και τον Γιώργο Καραμανόλη, συνιδρυτή, επικεφαλής και υπεύθυνο τεχνολογίας στην Crowdpolicy και έχει και άλλη μια ιδιότητα στο Innovation Visa. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσω βάσει έτσι πρωτοκόλλου από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ξηφαρά, από τον οποίο θα ζητήσω να μας πει, να μας περιγράψει τι πρωτοβουλίες έχει λάβει το Υπουργείο για να βελτιωθεί η ζωή του πολίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δελεβέγκο. Καταρχήν, να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι πράγματι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με ένα πολύ ουσιαστικό και σημαντικό θέμα. Είναι τιμή μου να είμαι σε αυτό το πάνελ, διότι θεωρώ ότι όλοι οι συνομιλητές έχουν αφήσει το στίγμα τους με τις δράσεις τους και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, ώστε κάτι το οποίο μέχρι χθες ήταν μια ουτοπία, ήταν κάτι που το ακούγαμε σαν ένα αφήγημα από το μέλλον, δεν ξέραμε αν θα μπορέσουμε να εντάξουμε πραγματικά τις έξυπνες εφαρμογές τόσο γρήγορα στη ζωή μας και να προχωρήσουμε σε εφαρμογές έξυπνων πόλεων. Μιλάω για εφαρμογές έξυπνων πόλεων, γιατί ακόμα δεν έχουμε έξυπνες πόλεις. Τα Τρίκαλα είναι αρκετά έξυπνη πόλη, όχι όσο θα ήθελε και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Να σας πω λοιπόν το εξής. Στον τομέα των μεταφορών, το βασικό ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα έχει μείνει τα τελευταία 15-20 χρόνια πίσω, ενώ η Ευρώπη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτό το κενό λοιπόν προσπαθούμε τα τελευταία δύο χρόνια στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τόσο με τις πρωτοβουλίες του Υπουργού, του Κώστα του Καραμαλή, όσο και με όλη την ομάδα εκεί, να το καλύψουμε. Για να καλύψουμε αυτό το κενό, χρειάζεται να δούμε πού πηγαίνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Οι μεταφορές είναι περίπου το 1 τρίτο της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να βρούμε τους τρόπους εκείνους που θα έχουμε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Και αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με την ένταξη τεχνολογιών οι οποίες βοηθάνε να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ούτως ή άλλως. Και το δεύτερο είναι με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Αυτός ο συνδυασμός έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ σωστά, ειδικά στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών και στο κομμάτι της μικροκινητικότητας. Εκεί μπορούμε να έχουμε τη δημιουργία συστημάτων, τα οποία σε συνδυασμό με ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν το συντονισμό και την καλύτερη οργάνωσή μας και μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ χειροπιαστά αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη προχωρήσει στην αύξηση του στόλου των λεωφορείων, έχουμε προχωρήσει στην μείωση της ηλικίας των λεωφορείων, έχουμε προχωρήσει σε διαγωνισμούς για προμήθειες νέων στόλων που θα γίνουν με δελεαστική στο επιβατικό κοινό ώστε να μπορέσει να έρθει σε εμάς. Και ταυτόχρονα έχουμε προχωρήσει και σε μια σειρά από ψηφιακές εφαρμογές, καταρχήν θεσμοθετώντας τη μικροκινητικότητα μέσα από τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας τον περασμένο Μάρτιο, τα οποία είναι σε διαδικασία εκπόνησης. Έχει φανεί πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους Δήμους και από εκεί θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Και μέσα από όλο αυτό στοχεύουμε να μπορέσουμε το μερίδιο χρήσης των αστικών συγκοινωνιών και της μικροκινητικότητας να φτάσει στις μεγάλες πόλεις περίπου να αποτελεί τη μία στις δύο μετακινήσεις. Αυτό λοιπόν γίνεται μέσα από νέες φιλικές τεχνολογίες στο περιβάλλον και μέσα από ψηφιακά εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένο σε συγκεκριμένους τομείς ανάλογα με τις ερωτήσεις σας στη συνέχεια και θα χαρώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε τον κύριο Ξηφαρά. Να περάσουμε στον Δήμαρχο Τρικαίων, τον κύριο Παπαστεργίου. Κύριε Παπαστεργίου, εσείς τι έχετε κάνει και τι προτίθετε, τι σχεδιάζετε να κάνετε για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών της τοπικής κοινωνίας των Τρικάλων?
Ως άνθρωπος της τεχνολογίας, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, αλλά αυτό νομίζω πως δεν πρέπει να αφορά προφανώς το σύνολο των Δήμων. Θα πρέπει να έχουμε οριζόντιες πολιτικές ανεξάρτητα από το τι είναι ο Δήμαρχος, να υπάρχουν μηχανισμοί αλλά και διαδικασίες. Προσπαθούμε να φέρουμε την τεχνολογία στα μέτρα των Δημοτών. Όταν ανέλαβα το 2014 τον Δήμο, και επειδή ήδη ο Δήμος Τρικαίων από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές είχε ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες για την ευρυζωνικότητα, για ένα κέντρο λήψης των παραπώνων των δημοτών, θεώρησα όμως πως ο Δημότης ακούει την τεχνολογία, ακούει για έξυπνες εφαρμογές και δεν τις βλέπει. Άρα, ο σκοπός ήταν από τότε να φέρουμε την τεχνολογία στα μέτρα των πολιτών, έτσι ώστε να αρχίσει να βλέπει τεχνολογία γύρω του ή τουλάχιστον να καταλαβαίνει πως κάτι αλλάζει, να αρχίσει να ζει πιο, με μεγαλύτερη ασφάλεια, να μπορούμε να τον προειδοποιήσουμε για παράδειγμα για ακραία καιρικά φαινόμενα, να αρχίσουμε να μετράμε βασικούς δείκτες της πόλης μας για να μπορέσουμε μετά, αφού τη μετρήσουμε, να τη βελτιώσουμε. Άρα, ο σκοπός θα πρέπει να είναι το να πάρουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να αναζητήσουμε και στην τεχνολογία, όχι μόνο σε αυτή, ψηφιακές ή άλλες λύσεις. Γιατί φοβάμαι πως χάθηκε μια δεκαετία τότε που ήταν μάλλον λίγο ανώριμα τα πράγματα τεχνολογικά, από το 2000 έως το 2010, όπου φτιάχναμε διάφορα ωραία πράγματα. Η τεχνολογία είναι και πολύ εγωίστρια, θέλει να μιλάμε για αυτή, θέλει να αυτό αναδεικνύεται. Φτιάχναμε ωραία πράγματα, τα οποία όμως πιθανώς δεν απαντούσαν σε πραγματικές ανάγκες των πολεών μας. Τώρα λοιπόν πήγαμε ανάποδα και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία και με τα Υπουργεία ανάλογα και με τις αρμοδιότητες, αλλά και τα έργα τα οποία είχαμε ανοιχτά, προέκυψε ακριβώς το αντίθετο. Δομήθηκε μια ψηφιακή δίβλος, δομήθηκε ένα marketplace, από το οποίο κάθε Δήμος, ανάλογα με το μέγεθός του, πήρε πρωτοβουλίες και κατέθεσε ανάλογες προτάσεις. Ήδη στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι 17 πρώτοι Δήμοι έχουμε καταθέσει τις πρωτοβουλίες που θέλουμε και τις εφαρμογές που θέλουμε να αναπτύξουμε, με σκοπό να κάνουμε τη ζωή μας σίγουρα ασφαλέστερη, να ταλαιπωρούμε λιγότερο το δημότη. Είναι νομίζω και το μότο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ότι δεν είναι ο θυρωρός, αν θέλετε, ή ο κλητήρας του δημοσίου πολίτης που θα παίρνει το φάκελο παραμάσκαλα και θα πηγαίνει να εξυπηρετεί το δημόσιο. Άρα να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των δημοτών. Για μένα το κρίσιμο αυτό είναι, και αυτό δομήσαμε και με το Restart My City, το Μάη το γράφουμε με AI, να επανεκκινήσουμε την πόλη μας και με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με χρήση τεχνολογίας, προκειμένου πλέον οι δημότες να δουν μια πόλη η οποία αλληλεπιδρά, αντιλαμβάνεται, λαμβάνει τα μηνύματα της εποχής και προσπαθεί να αλλάξει. Δεν είναι εύκολη αυτή η αλλαγή, γιατί ζούμε σε μια χώρα όπου φτιάξαμε ένα τέρας, ο τέρας της γραφειοκρατίας, βάζοντας συνέχεια διαδικασίες, τροπολογίες. Τελικά αυτό το τέρας γύρισε και μας κατατρώγει. Την ώρα αυτή λοιπόν είναι μια γενναία προσπάθεια για να μειώσουμε διαδικασίες, να απλοποιήσουμε διαδικασίες και ό,τι μείνει να το ψηφιοποιήσουμε, έτσι ώστε ο δημότης να καταλάβει πως τελικά υπάρχουν άνθρωποι στα Υπουργεία, στους Δήμους, στις αποκεντρωμένες, οι οποίοι σκέφτονται, ενδιαφέρονται και νοιάζονται γι' αυτόν. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Καθημερινά υπάρχουν θύλακες γραφειοκρατίας και δυσλειτουργιών που εξοργίζουν το δημότη. Θα πρέπει να είμαστε κατά πάνω για να μπορέσουμε πραγματικά να φέρουμε τεχνολογία στα μέτρα του πολίτη. Μάλιστα. Θα ακούσουμε και τι έχετε να μας πείτε και αργότερα. Να περάσω στη Σέβη Βασίλευα, της Visa Greece. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των έξυπνων πόλεων για τους, για τους stakeholders και ο ρόλος που διαδραματίζουν σε αυτό το πλαίσιο οι πληρωμές, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, πώς συνδέεται σε αυτό το οικοσύστημα. Thank you, Dimitri, and I'm the one who's going to be talking in English. So, look, it's a true fact that we all live in the cities. Right now it's, and I'm going to bring a little bit the global perspective. So right now it's more than half of the world's population. And the United Nations predicted that by 2050, it's going to be more than 2/3. So basically we all live in the cities. And the environment, how easy it is, you know, the convenience, safety, security is something that concerns every one of us. So it's a priority for both the public authorities and the private corporations and organizations such as Visa to find a way to make them work better for the sake of basically us and also our children, to preserve the environment and to make the basically better living standards for all of us. So having said that, there has been a lot of debate about technology application, and I think that by now, and as also you said, technology can be put in use actually to support the local authorities
into making the cities more transparent, more efficient, and improve the access to services. So the smart cities bring convenience, bring frictionless experience. I have to say, out of experience, I just recently relocated to Athens as an expat. And for a person who doesn't yet speak the language, you know, it wasn't very easy to move from point A to point B. So I had to come across questions like tram or metro, where do I buy the ticket? I don't read the alphabet. And if I go by car, where do I park? How do I pay for this parking? So these are just very simple things. And Athens is a great destination to be, so don't get me wrong. And Trikala, I guess, is also an even greater destination because it's a very modern city. So having said that, I believe that it will be even better and friendlier to both the residents, but also to the tourists, you know, by making some smart initiatives that are already on the way, like urban mobility, the open loop transit payments in public transportation, electric car share, for example, which doesn't exist yet in Athens. It will be even friendlier, and it will be actually working towards a more sustainable environment. So, it definitely, so smart cities definitely bring better services and convenience for living there. They also bring more tourists, and for Greece, this is, you know, the ultimate topic of how we rebound tourists and tourism, and how we make a Greece even more attractive destination. But also, it does give benefits in terms of productivity gains, efficiency gains, increased tax revenue, combating, you know, informal economy, and eventually fostering economic growth. Because as we say that the majority of us live in cities, so is true for the economic activity as well. So more than 80% nowadays actually comes from cities. And this is going to accelerate. So we have to find a way. So one thing is the urban mobility. Digital payments are a crucial enabler for everything we do, for electronic public services access, for digitizing the public fare transit systems, but also data. So cash doesn't leave a trace. Cash costs a lot for the cities and the basically government to sustain in terms of administration and bureaucracy as well. So, and in terms of fraud as well. So digital payments provide data. It's incredibly useful to help actually build smarter cities. And that, of course, peaks in consumption, parking, transport, real-time data, predictive analytics, so that we make sure that we help the mayors actually give and provide the services where they need to be and in whatever quantity they need to be, like the transportation, for example. Definitely benefits for consumers, benefits for the governing authorities, and benefits for tourism. Thank you. Thank you so much, Sevi. Γιώργος Καραμανόλης, επικεφαλής της Crowdpolicy, πώς βλέπετε την κατάσταση όσον αφορά τις smart cities και τις έξυπνες πόλεις να διαμορφώνεται, είστε αισιόδοξος? Ναι. Λοιπόν, να πω λίγο για την Crowdpolicy. Εμείς ουσιαστικά βλέπουμε τις έξυπνες πόλεις ως μια ευκαιρία, όχι μόνο για τεχνολογική καινοτομία, αλλά ως μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών και να κάνουμε δράσεις στις οποίες έχουν και επιχειρηματικό αλλά και κοινωνικό αντίκτυπο. Στην Crowdpolicy έχουμε συνεργαστεί με πάνω από 77 πόλεις της χώρας μας. Έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε την τεχνολογία με διάφορες μορφές από το Καστελόριζο, την Κρήτη, έως τον Εύρο, τις Σέρες, από τη Λευκάδα έως το μεγαλύτερο δήμο της χώρας μας, στην Αθήνα. Προφανώς οι προκλήσεις είναι διαφορετικές και οι προσδοκίες όμως του κόσμου, των νέων ανθρώπων για τεχνολογία και των πολιτών είναι κοινές. Γι' αυτό και εμείς αυτό που πιστεύουμε, πέρα από την τεχνολογία, για την οποία έχουμε κάνει μια μεγάλη διαδρομή στην Crowdpolicy, έχουμε πάνω από 22 εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών πληρωμών και ανακοινώσαμε και την ψηφιακή κάρτα πολίτη, αυτό που πιστεύουμε είναι οι δυναμικές του ανθρώπινου κεφαλαίου και του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Έχουμε δει στην Ελλάδα, λοιπόν, πάνω από 5.000 προγραμματιστές και 500 ομάδες και πολλές startup εταιρείες, οι οποίες, αν συνεργαστούν με τους Δήμους και γενικά με
με το δημόσιο φορέα μπορούν να πετύχουν πολύ ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Αν νομίζω ένας παράγοντας επιτυχίας, εκτός από τα έργα, τις παρεμβάσεις, είναι σίγουρα και η διασύνδεση με το ανθρώπινο δυναμικό και τις startup επιχειρήσεις μέσα από την υποβοήθηση και την υποστήριξη μεγάλων οργανισμών όπως το VISA. Τρέχουμε και το VISA Innovation Program, το οποίο είχε φέτος ως θεματική και τις έξυπνες πόλεις. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Καραμανόλη. Να επιστρέψω στο Γενικό Γραμματέα και να το ρωτήσω για την ηλεκτροκίνηση, επειδή grosso modo οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι γνωστές και αν βοηθήσει και ο χρόνος θα μας τις κάνετε ακόμη πιο γνωστές εσείς, αλλά το φλέγον ζήτημα είναι η ηλεκτροκίνηση. Πού βρισκόμαστε στο πεδίο αυτό? Καταρχήν, όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να μην εκμεταλλευτώ την καλοσύνη σας σχετικά με τον χρόνο. Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, είναι γνωστό ότι έχουμε εκμεταλλευτεί μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ τον τομέα αυτό. Έχουμε καταφέρει τον τελευταίο χρόνο να τριπλασιαστούν οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι προκύπτουν ιδιαίτερες ανάγκες, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτή την αύξηση να τη μεταφέρουμε στην αγορά αλλά και στον ιδιοκτήτη του νέου οχήματος με ένα τρόπο ομαλό. Αυτό για να γίνει πρέπει να του δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία και τη σωστή πληροφορία. Ένα βασικό ζήτημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ηλεκτροκίνηση σχετίζεται με τις υποδομές. Οι υποδομές φόρτισης, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορεί το ηλεκτρικό όχημα να ενταχθεί στους στόλους των οχημάτων με τον τρόπο που έχουν ενταχθεί όλα τα υπόλοιπα οχήματα στην καθημερινότητά μας. Αυτό λοιπόν που κάναμε στο Υπουργείο είναι το εξής. Καταρχήν αντιληφθήκαμε ποιο είναι το κενό που δεν μας έχει βοηθήσει να προχωρήσουμε ακόμα περαιτέρω με την ηλεκτροκίνηση. Αυτή τη στιγμή, ένας πολίτης, όταν θέλει να ταξιδέψει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με το ηλεκτρικό του όχημα, δεν ξέρει πού θα μπορέσει να σταματήσει να φορτίσει και αν θα μπορέσει να εκπληρώσει το ταξίδι του. Η πληροφορία λοιπόν είναι δύναμη και επειδή εμείς στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είμαστε αυτοί οι οποίοι αδειοδοτούμε τους φορτιστές, εκμεταλλευόμαστε αυτή τη βάση δεδομένων που έχουμε και φτιάχνουμε μια πλατφόρμα. Πλατφόρμες υπάρχουν πολλές. Φτιάχνουμε όμως μια πλατφόρμα στην οποία θα υπάρχουν όλοι οι δημόσιοι φορτιστές που υπάρχουν στη χώρα, για τους οποίους θα έχουμε δυναμικά δεδομένα και θα γνωρίζουμε αν αυτοί οι φορτιστές είναι κατηλημένοι, είναι λειτουργικοί, ποιο είναι το κόστος για να φορτίσουμε, ποιο είναι το είδος του plug που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, αν μπορώ να κάνω reserve και μια σειρά από άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από μια απλή εφαρμογή να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτός ο τομέας. Επί της ουσίας, εκμεταλλευόμαστε μια απλή πληροφορία, την επικοινωνούμε στον υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος έχει την αγωνία εάν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα όχημα και με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα στην περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. By the way, αυτή η πλατφόρμα βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία και τον επόμενο μήνα θα είναι στον αέρα. Συντονιστείτε. Ενδιαφέρον. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Δήμαρχε, αυτό που αναρωτιόμουν είναι, μιλάμε για βιωσιμότητα, όμως η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μας έχει συνηθίσει σε βιώσιμα projects. Δηλαδή κάτι ξεκινάει να λειτουργεί επιτυχώς, ή με μερική επιτυχία αλλάζει ο τοπικός άρχοντας και πάει να λειτουργεί. Άρα υπάρχει ο βιώσιμος χαρακτήρας του project, αλλά και η διάρκεια του στο μέλλον. Αυτό πώς διασφαλίζεται? Θεωρώ πως δεν είναι θέμα τοπικών αρχών, αλλά είναι θέμα κουλτούρας στη χώρα μας, διότι φτιάξαμε τη δεκαετία του 60 και του 70 μη βιώσιμες πόλεις. Υπάρχουν πόλεις που δεν έχουν ένα πάρκο. Και σε αυτό δεν φταίει ο τοπικός δήμαρχος, αλλά το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο η Ελλάδα είχε ιδιαίτερο καημό με την ιδιοκτησία και την αντιπαροχή. Άρα το δύσκολο την ώρα αυτή είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε πόλεις, οι οποίες είναι ήδη κτισμένες, να τις ανοίξουμε, να τις κάνουμε πιο βιώσιμες, να τις κάνουμε πόλεις για ανθρώπους. Με λιγότερα αυτοκίνητα, ακόμα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία προφανώς είναι καλύτερα από τα συμβατικά είναι αυτοκίνητα, και πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να δώσουμε χώρους για να ζήσουν άνθρωποι, παιδιά, να τρέξουν, να αθληθούν, να περπατήσουν. Ήμουν προχθές σε μία κουβέντα της διανέωσης για την παχυσαρκία, όπου το 30-35% των πολιτών έλεγαν πως δεν βγαίνουν να περπατήσουν, δεν αθλούνται όσο θα ήθελαν, γιατί οι πόλεις τους δεν έχουν ελεύθερους χώρους ή οι πόλεις τους είναι άσχημες. Και αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά για να το κάνουμε, αλλά θέλει και τη συνεργασία των πολιτών. Το να έχουμε καταλάβει ότι πλέον αυτό το μοντέλο δεν πάει μακριά. Θα πω στον αντίποδο ότι όταν στα Τρίκαλα χρειάστηκε να φέρουμε το 2016-2017 σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών το λεωφορείο χωρίς οδηγό, έπρεπε να ξεπαρκάρουμε περίπου 200-250 αυτοκίνητα για να δημιουργήσουμε την αποκλειστική λωρίδα κυκλοφορίας του λεωφορείου.
Θα περίμενε κανείς ότι σε μια πόλη, για τα Τρίκαλα έχουν ένα αστικό κέντρο, θα πει αυτό το πράγμα την άλλη μέρα το πρωί ο Δήμαρχος είναι κρεμασμένος στην κεντρική πλατεία. Καθόλου δεν συνέβη αυτό. Υπήρξε μια αποδοχή, πολύ λίγα προβλήματα και μάλιστα με την παραδοχή από τη μεριά μας ότι αυτή η λωρίδα θα μείνει μετά και ποδηλατόδρομος. Συνεπώς, για να κτίσουμε, όπως και έγινε, για να κτίσουμε λοιπόν βιώσιμες πόλεις, πρέπει να υπάρχει νομίζω και αυτή η επιθυμία, να έχει οριμάσει ως επιθυμία και απέτηση από την πλευρά των πολιτών. Το να θέλουν πλέον να περπατήσουν λίγο παραπάνω, να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους 200 μέτρα παρακάτω και να μπορέσουν πλέον να δουν την πόλη τους διαφορετικά όπως την είδαμε στην πανδημία. Και κάτι ακόμη. Αυτή η περίοδος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για πολλά βιώσιμα project. Είναι τα γνωστά προγράμματα που τρέχουν, Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης και Νέο ΕΣΠΑ, αλλά είναι νομίζω και μια μοναδική ευκαιρία, όπως ήταν η πανδημία, για το να ξαναδούμε τις πόλεις μας αλλιώς. Η ενεργειακή κρίση είναι την ώρα αυτή η ευκαιρία για να δούμε και κάτι ακόμη, μιας και μιλούσαμε για ηλεκτροκίνηση. Το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αυτοκίνητα ως αποθήκευση για την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Να δούμε δηλαδή και το αντίστροφο μοντέλο, το V2B, από το αυτοκίνητο στο κτίριο. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα το βράδυ, γιατί το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη σήμερα είναι η αποθήκευση. Έχουμε καθαρές πηγές ενέργειας, έχουμε αρκετή παραγωγή, αλλά από αποθήκευση, άρα το βράδυ ανάβει το λιγνίτι και το αέριο. Και όχι μόνο το βράδυ. Να δούμε λοιπόν και πιο σύγχρονα μοντέλα. Να δούμε πώς μπορούμε στα σπίτια μας, είτε στο αυτοκίνητο, αν τονίζει μια μπαταρία 75 κιλοβάτ από κάτω, και αύριο το πρωί δεν θα πάρει το αυτοκίνητό σου. Θα μπορούσε αυτή η μπαταρία να χρησιμοποιηθεί σε ώρες που η ενέργεια είναι φθηνή. Και πλέον πάμε σε μοντέλα PPAs, που είναι πολύ διαδεδομένα στο εξωτερικό, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να φορτίσει το αυτοκίνητό σου εκείνη την ώρα με φθηνή ενέργεια, την οποία θα τη χρησιμοποιήσει είτε για το αυτοκίνητο που χρειαστεί, είτε για το σπίτι σου, το οποίο το βράδυ θα τροφοδοτηθεί από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτή η περίοδος, για όσους έχουμε και λίγη λόξα με την τεχνολογία, είναι πάρα πολύ ωραία περίοδος, αρκεί να εκλάβουμε τα ζητήματα, τα προβλήματα και την κρίση ως ευκαιρία για να αλλάξουμε συνήθειες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαστεργίου. Θα ήθελα να περάσω στη ΣΕΒΗ, να ρωτήσω, το brand Visa είναι δύσκολο στην Ελλάδα να μην το γνωρίζουν, όλοι έχουν χρησιμοποιήσει κάποιες από τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές. Όμως, αν ερωτηθούν όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Visa, τι καινούριο, τι επαναστατικό, τι disruptive είναι αυτό το οποίο θα φέρει Visa, δεν θα δυσκολευτούν να απαντήσουν. Επομένως, τι καινούριο θα κομίσετε. So I'm not sure whether the right word is actually disruptive. Visa is the leader in technology in terms of digital payment. So what we actually do, other than providing the payment credentials to the end consumers through our client network, which is massive, we cooperate with more than 15,000 financial institutions over the world, and we process billions of transactions, 150 billion per annum. So that, I guess, is something that everybody knows. The important thing is that we bring, and in talking about Greece in particular, but not only Greece, so we bring the power of this global technology that we possess, the know-how, the solutions. We bring the power of the brand, and we bring the power of the data, and we will increasingly be talking about data, AI, and basically behavioral analytics to facilitate and actually not only facilitate, encourage sustainable behavior by our cardholders, and through that contribute to a sustainable environment. So we do bring the know-how about digitizing to an open-loop payment system the transit fares. We also do expect that in the very near future, if not even today, the journeys, and we all move, so that's why we're talking about journeys, and that's why urban mobility is so important. It's a critical success factor for any smart city. So the journeys will be multimodal, which means plane, metro, bus, ferry, car share, bike share. And these are, right now, disconnected services. So it's very difficult. They have separate ticketing. You need to know how much you have to pay, from where you have to pay. If you're a foreigner, it's even worse. Currency conversion, carry cash, and kind of you're confused. So there's a huge opportunity through actually digitizing the fare systems and combining these disparate ecosystems into one to actually provide a very smooth joined-up experience to the end user.
what I missed saying in the beginning is that we always have to put, you know, the human in the center of this ecosystem. We don't do that. Okay, it's because of the environment. It's because of the future generations. But this is actually what we as humans need in order to preserve, you know, the beauty of our planet. So then you both spoke about, you know, as part of urban mobility, the EV, the electric vehicle charging. Did you know that, okay, the infrastructure is developing very fast. Greece has amazingly ambitious targets, but there is no widespread, for example, payment standard. So many applications, separate operators. So if we really want to move this to the next level and help actually Greece and Europe meet the net zero target, we need to actually provide the frictionless convenience of ubiquitous payments so that you don't need a project plan to reach, for example, from Athens to Sofia and travel for 2 days. I had this personal concern when I had to choose my car in Athens, so I've been exploring that. So it all has to work into a kind of joint experience facilitated by payments, facilitated by technology, facilitated by innovation. So with Crowdpolicy, it's the fourth year now that we are running the Visa Innovation Program. So we are kind of calling these fresh brains to come together and address market-wide challenges, like, for example, smart cities, empowering SMEs, which is another very strong thing in terms of, you know, sustainable, basically inclusive economic growth. So the other thing, I'm going to come back again to the data, sorry for that. So speaking in the context of Greece, it's the most popular touristic destination in Europe, and it's the destination that has recovered the quickest compared to all the other Mediterraneans to the pre-pandemic levels in terms of flight bookings. That's Visa data. So we really want, with the urban transportation project in Athens, in Thessaloniki, across Greece with KTEL, with the great examples like Trikala, to make Greece an even more attractive destination. And we also want to show with, through the data, interactive data, dashboards, patterns, you know, insights, basically, to fuel targeted actions to target corridors of inbound tourists, to extend the season, to kind of, you know, limit overcrowding, for example. So there are so many things that we can do. And last but not least, you know, we signed with the Athens Municipality a long-term year partnership for called Visa for Athens. So we will be donating to preserve the cultural heritage. I call it hidden treasures of Athens for the future generations. But also we do incentivize through our clients with the work that we do with the merchants in Plaka, for example. Use your cards, use your credentials, because this way you also help donate. And this way you help preserve Athens. So that's another angle of sustainable behavior. So it's really very, very interesting. Thank you. Thank you so much, Sevi. Κύριε Καραμανόλη, το ζείτε από μέσα εσείς αυτό. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εγχείρημα αυτού του είδους της δικτύωσης, να το πούμε έτσι πιο, ναι, πιο απλά. Το εγχείρημα των έξυπνων πόλεων δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό εγχείρημα, είναι μια ευρύτερη, ας πούμε, παρέμβαση και πρόκληση. Περιλαμβάνει ψηφιακές δεξιότητες, εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών και πολλά άλλα. Σίγουρα όμως, αν καταφέρουμε να διασυνδεθούμε με δημιουργικές κοινότητες, να πω εδώ για παράδειγμα ότι στο Visa Innovation Program έχουμε δύο startups τα οποία είναι σχετικά με τη συζήτηση. Το ένα από αυτά αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη ώστε να επιτρέψει στους δήμους, στις πόλεις, την καλύτερη, τη βέλτιστη χωροθέτηση των σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης. Το δεύτερο startup παρέχει τη δυνατότητα μέσω ενός χάρτη να βρίσκει στους πλησιέστερους φορτιστές, παρέχει τη δυνατότητα όμως και κάτι ακόμα, τη δυνατότητα να έχεις ένα cross-platform, ένα ανοιχτό ηλεκτρονικό πορτοφόλι μέσα από το οποίο μπορείς να πληρώνεις. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν από αυτά τα δύο τα παραδείγματα ποιες είναι οι δυναμικές. Αν η κοινότητα καινοτομίας σε κάθε χώρα, σε κάθε δήμο, με την υποστήριξη μεγάλων παρόχων συνεργαστεί με τους δήμους, ποιες είναι
οι δυναμικές, επίσης, εκτός από αυτή τη συνεργασία, αν αξιοποιήσουμε και όριμες τεχνολογίες. Το γεγονός να χρησιμοποιώ την πιστωτική ή τη χρεωστική κάρτα, το πιο απλό, ως ένα εισιτήριο, είναι μια όριμη τεχνολογία. Το έχουμε δει να δουλεύει. Είναι μια όριμη τεχνολογία που ουσιαστικά μπορεί να βρει εφαρμογή μέσα από τη συνεργασία των μεγάλων παρόχων όπως η Visa, των τραπεζών και των τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας και εταιριών πληροφορικής. Και είναι εύκολο τεχνικά να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όπως εύκολο είναι, για παράδειγμα, για τον πολίτη να πληρώνει τους λογαριασμούς του ηλεκτρονικά, αξιοποιώντας πρόσθετα κανάλια. Όπως εύκολο είναι οι τοπικές επιχειρήσεις να δημοσιεύουν προσφορές μέσα από μια νέα μορφή ψηφιακής κάρτας Δημότη ή μέσα από τις υποδομές αυτές τις συνεργατικές. Νομίζω λοιπόν η τεχνολογία υπάρχει, η δημιουργικότητα υπάρχει και είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν και καλές πρακτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Παπαστεργίου, θα σας επισκεφθούμε στα Τρίκαλα με αυτά τα δύο startups του Visa Innovation Program για να κάνουμε πιλωτικές εφαρμογές. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, γιατί απομένουν 4 λεπτά, άρα αναλογεί ένα λεπτό στον καθένα. Θα ήθελα να μας πει ο κύριος Ξηφαράς, επειδή το Υπουργείο Μεταφορών έχει ένα τεράστιο όγκο συναλλαγών, τι έχετε κάνει για να μειωθεί αυτός ο όγκος, να διευκολυνθεί μάλλον αυτός ο όγκος συναλλαγών, να ψηφιοποιηθεί με τους πολίτες? Σας ευχαριστώ για την καλύτερη ερώτηση στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Είναι πραγματικότητα ότι το Υπουργείο Μεταφορών έχει πολύ μεγάλο όγκο συναλλαγών με τους πολίτες και προσπαθούμε μέσα από τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Γιατί το κλειδί δεν είναι απλά να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες. Για να μπορέσουμε να ψηφιοποιήσουμε διαδικασίες πρέπει να τις απλουστεύσουμε. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει μια προσπάθεια να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να μπορούμε να δώσουμε εκείνο το κομμάτι της δουλειάς σε αυτούς που γράφουν το software, το οποίο θα είναι υλοποιήσιμο. Και δεν θα είναι ένας κυκαιώνας πληροφορίας που δεν θα καταλήγει πουθενά. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πετύχει πάρα πολλά σε αυτό το τομέα. Ίσως το Υπουργείο μας, ειδικά στο κομμάτι της απλούστευσης των διαδικασιών, να είναι πολύ μπροστά σε σχέση με τα υπόλοιπα Υπουργεία, σε συνδυασμό φυσικά και με την υποστήριξη που έχουμε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να δώσω απλά το εξής παράδειγμα. Με την δυνατότητα του προσωρινού διπλώματος, 350.000 πολίτες έχουν καταφέρει την επομένη από την επιτυχία τους στις εξετάσεις οδήγησης να έχουν ένα προσωρινό δίπλωμα στα χέρια τους και να μπορούν νόμιμα να πάρουν το αυτοκίνητό τους και να βγουν στον δρόμο. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη σειρά από εφαρμογές. Σχετίζονται με τη μεταβίβαση. Το Car Wallet είναι κάτι το οποίο θα δείτε τις επόμενες ημέρες. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή περιλαμβάνεται στο Car Wallet που έχει να κάνει με το Point System. Δεν μιλάμε για μια εφαρμογή στην οποία απλά βλέπουμε πόσους πόντους έχουμε στο δίπλωμά μας, αλλά μιλάμε για μια εφαρμογή που μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τους πόντους, γιατί παλιά κανείς δεν μπορούσε να βρει ποιοι και πόσοι είναι αυτοί. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη. Δεν ξέρω στο κομμάτι τη συνέπεια του χρόνου αν πετύχαμε μεγάλη νίκη. Σας ευχαριστώ. Η μάχη κερδίθηκε. Δήμαρχε, έτσι σε τίτλο, σε ένα statement. Ότι νομίζω πως από την πλευρά πλέον των ευκαιριών που υπάρχουν δεν πρέπει να παραπονούμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλές, τουλάχιστον χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Πλέον το παιχνίδι έρχεται στο γήπεδό μας. Στο γήπεδο των Δήμων, προκειμένου να βρούμε αυτές τις εφαρμογές που πραγματικά κουμπώνουν πάνω στις πραγματικές μας ανάγκες. Στο να μην πεταχθούν χρήματα, να μην χαθούν χρήματα και όλα όσα επενδύσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι πρώτοι 17 Δήμοι και οι υπόλοιποι 315 αμέσως μετά από το ΕΣΠΑ, να λύσουν προβλήματα των δημοτών τους και να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά. Είναι πάρα πολύ ουσιώδες, κατ' εμέ, το να μπορέσουμε μέσω της τεχνολογίας και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν να ακούσουμε το Δημότη, να μην νιώθει πως είμαστε εμείς και αυτοί, ότι υπάρχουν κάποιοι που διοικούν οι οποίοι δεν ακούν ποτέ τα ζητήματά του. Άρα, τεχνολογία, ναι, εδώ πέρα μπορεί να ενώσει, να φέρει κοντά τις πραγματικές ανάγκες με τις πραγματικές λύσεις και να μπορέσουμε πλέον να περπατήσουμε μαζί, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί τίποτα αν και οι πολίτες δεν γίνουν κομιστές, δεν μοιραστούν το ίδιο όραμα με την όποια δημοτική αρχή έχουν εκλέξει. Σέβη, Κύπρος, Ισραήλ, Μάλτα, Ελλάδα, ποιες από τις θέσεις έχουν τη μεγαλύτερη πρόοδο στον τομέα των smart cities? Greece. By far Greece. That was the answer. And I'm very happy to say that. And actually building on the point of the mayor and the secretary general, I do think that private
initiatives and organizations and public initiatives and authorities can come to work together in partnership for the benefit of all of us, for the smart cities, for the tourism, for our planet, basically. And one thing, I guess, that I want to pass as a message is that we only achieve by learning and sharing best practices and doing at the end of the day. Nobody's going to take our decisions. Nobody's going to take our responsibility. So, and wise people have once said, when there is a will, there is a way. And I certainly think that Greece has both. Ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Καραμανόλη, ήσασταν ο πιο αδικημένος. Αν υπάρχει κάτι σε 10 δευτερόλεπτα, γιατί θα μας διώξουν σχεδόν. Όχι, νομίζω ότι το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό. Εγώ να πω ότι οι πόλεις σε όλο τον κόσμο έχουν κοινές προκλήσεις έτσι, για το περιβάλλον, για την πολιτική προστασία, για την ενημέρωση, για τη συμμετοχή, για τη διαφάνεια, για τη λογοδοσία. Μια σειρά προκλήσεων. Τρεις η καρέκλη του Καραμανόλη. Τρεις η καρέκλη του Καραμανόλη, θέλω να το πω αυτό. Το είχατε και πριν. Οι προκλήσεις είναι κοινές, άρα είναι και μια ευκαιρία επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας. Αν ένα ελληνικό startup κάνει κάτι σε έξωνες πόλεις, μπορεί να κάνει και σε άλλες πόλεις. Και στη Βουλγαρία. Ευχαριστούμε θερμά τη Σέβη Βασίλευα, επικεφαλής της Visa, Vice President, τον Γιάννη Ξηφαρά. Παραβίασε το πρωτόκολλο γιατί έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα στη μοναδική γυναίκα. Γιάννη Ξηφαρά, Γενικό Γραμματέα, τον Δήμαρχο Τρικάλων και last but not least τον κύριο Καραμανόλη, επικεφαλής του Crowdpolicy. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.